Ας ξεκινήσουμε να δούμε λίγο και τον καταπληκτικό internet browser που έχει το iPhone, τον Safari. Τι πιστεύω πως λέει πράγμα για το Safari. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ξεκινάμε με το forum του Insomnia. Τελείως τυχαία επιλογή. Τελείως τυχαία επιλογή βέβαια. Σε ένα zoom out βλέπουμε εδώ πέρα ότι φαίνεται κανονικά το forum και με το scrolling που κάνουμε. Άμα θέλουμε τώρα να εστιάσουμε σε κάποιο μέρος, π.χ. στην κατηγορία των hardware, πατάμε δύο φορές πάνω και πλέον μπορούμε να διαβάσουμε άνετα τη γράφη. Για περισσότερο zoom κάνουμε την κίνηση αυτή με τα δύο δάχτυλα και γίνεται ακόμα πιο με zoom out, zoom in, zoom out. Ας μπούμε στην κατηγορία του hardware γενικά. Τώρα το ίντερνετ το κατεβάζουμε ασύρματα βέβαια. Και πάλι σε κάθε τη μορφή που βλέπουμε το iPhone μπορούμε πολύ εύκολα να διαβάσουμε τη σελίδα. Αν υπάρχει κάποιο άλλο software, ειδικά σε κινητό τηλέφωνο, που να είναι τόσο εύκολο να διαβάσει τη σελίδα και να εμφανίσετε σαν και το βλέπουμε από τον υπολογιστή μας. Το μόνο μειονέκτημα του είναι φυσικά ότι δεν εμφανίζεται περιεχόμενο σε flash. Κάτι που είμαι σίγουρος πάντως ότι θα φτιάξει η Apple με επόμενο update. Το επόμενο που πρέπει να δούμε είναι οπωσδήποτε αυτό σε μορφή οριζόντια, σε οριζόντια θέση το iPhone. Αμέσως εμφανίζεται η σελίδα στο πλήρη πλαίσιο του τηλεφώνου και πάλι πολύ εύκολα. Τα γραφικά μαζί με αυτήν η ανάλυση της οθόνης επιτρέπει στο να φαίνονται άψογα τα γράμματα, ακόμα και σε zoom out μορφή. Τώρα το θέμα της πληκτρολόγησης νέας σελίδας είναι πολύ εύκολη. Ας πούμε, με το ένα χέρι έχει έτοιμο κουμπί για .com. Και οριζόντια μορφή πάντα, πολύ πιο εύκολο. Έχει ακόμα δυνατότητα παρόμοια του tabs, δηλαδή δεύτερη σελίδα. Που με τα δύο δάχτυλα είναι πάλι πολύ εύκολο να πληκτρολογήσει οτιδήποτε. Και αν σε μια σελίδα βλέπουμε θέλουμε να χτυπήσουμε κάποιο link το οποίο δεν είναι μέσα από την ίδια ιστοσελίδα, είναι εξωτερικός συνδέσμος, μόνο του το ξανανοίγει σε διαφορετικό tab. Και με πατώντας αυτό το κουμπί μπορούμε να δούμε με αυτόν τον τρόπο όλες τις σελίδες. Πρέπει βασικά να το δείτε κι εσείς ώστε να δείτε πόσο φοβερά εμφανίζονται όλες οι ιστοσελίδες. Δεν έχω συναντήσει κάποια σελίδα που να φαίνεται άσχημα, όπως συνήθως φαίνονται σε Windows Mobile κινητά. Φυσικά, γιατί δεν έχει Windows. Ναι, εγώ φταίω που τα λέω αυτά. Και αυτή η μορφή του, με το zoom in, αυτό το σύστημα, είναι πάρα πολύ άνετο.